Με συγκεντρώσεις, πορείες και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου η Πανελλαδική ημέρα αντιυμπεριαλιστικής δράσης. Στην Ήπειρο οι Επιτροπές Ειρήνης Βορειοδυτικής Ελλάδας, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία διοργανώνουν συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο Άκτιο και πορεία στην πόλη της Πρέβεζας με προσυγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στον Φόρο. Κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία για μαζική συμμετοχή στην αντιυμπεριαλιστική κινητοποίηση απευθύνει και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων που θα διαθέσει λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν από τα Γιάννενα στις 9 το πρωί της Κυριακής. Κατά τη γνώμη μας, οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επιταχύνεται η πολεμική προετοιμασία. Για να είμαστε ειλικρινείς, ζεσταίνονται ήδη οι μηχανές και καιροφυλακτούν η κλιμάκωση και η γενίκευση όλων αυτών των υπεριαλιστικών πολέμων. Οξύνονται ταυτόχρονα οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία, την Κίνα και την άλλη πλευρά, το άλλο, όπως λένε και οι ίδιοι, στρατόπεδο, στους οποίους εμπλέκονται δεκάδες κράτη, ανάμεσά τους και η χώρα μας, για τον έλεγχο κατά κύριο λόγο των αγορών και των πρώτων υλών, της ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς των σφαιρών επιρροής. Όλα τα αστικά κόμματα, με πρώτα και κύρια τη σημερινή και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνενούν σε αυτές τις πολεμοκάπηλες αποφάσεις που παίρνουν. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφαση της χθεσινής Συνόδου Κορυφής Έκτακτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Συνόδων Κορυφής των χωρών του ΝΑΤΟ. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες που έχουν όλοι αυτοί, γιατί κατά κύριο λόγο σε επίπεδο προπαγάνδας εξισώνουν το θήτη με το θύμα και παίζουν με τη φωτιά του πολέμου. Έχουμε βιώσει σαν εργατική τάξη, σαν φτωχά λαϊκά στρώματα και εξακολουθούμε να βιώνουμε τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ως ενώσεις του κεφαλαίου ενάντια στους λαούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει παράλληλα την αντιλαϊκή επίθεση και η εμπλοκή, η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας όχι μόνο δεν προστατεύει το λαό μας, αντίθετα τον βάζει σε μεγάλους κινδύνους και στο στόχαστρο αντιπίνων. Για εμάς ο λαός έχει τη δύναμη να συγκρουστεί και να διαμορφώσει με την πάλη του τους όρους και τις προϋποθέσεις για να απαλλαγεί από τους εκμεταλλευτές του και τις συμμαχίες τους. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν βαδίζουμε και καλούμε όλο το γιαννιώτικο λαό σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση. Και λέω κωδικοποιημένα ότι δυναμώνουμε τη φωνή μας για απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους πολέμους που σχεδιάζουν οι υπεριαλιστικές ενώσεις και η ΗΠΑ, καμία στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων, να επιστρέψει η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα, να κλείσουν όλες οι βάσεις που σπέρνουν θάνατο στην περιοχή, να τερματιστεί άμεσα η σφαγή στη Γάζα και η Ισραηλινή κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη. Δίνουμε την αλληλεγγύη μας στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, στους ξεριζωμένους, δηλαδή στα αποτελέσματα αυτών των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, να μην γίνει καμία αλλαγή συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν και να αποδεσμευτούμε από αυτές τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι λοιπόν και όλες στην Πανελλαδική ημέρα αντιυμπεριαλιστικής δράσης την Κυριακή 21 Απριλίου στις 11 το πρωί στη βάση του Ακτίου.